έγινε μια παιδιά. Και θυμάμαι την μητέρα μου που ήταν στη Βασιά Πεκτηριστικός, όταν ο πατέρας μου είχε πει στη σύνταξη και της έλεγε, άντε λέει, δεν θα πεις και στη σύνταξη, να λέει, όχι Βασίλη, γιατί τα παιδιά μου δεν ζουν. Ευχαριστώ την κυρία Παπαδοπούλου και εγώ και την πρόσκληση ως συλλόγου του Φίλου του Σημαίου Σχολείου να είμαστε σήμερα εδώ. Δύο λόγια θα πω πολύ γρήγορα. Σήμερα τιμούμε την ημέρα των ενεργητών και όταν στο ελληνικό λεξιλόγιο δίπλα στη λέξη ενεργέτες, συνήθως υπάρχει η λέξη υπηρώτες ενεργέτες. Όπως είπε και ο Δήμος του Σπύρου Σεβαστίδης, στη δοξολογία που έγινε στο δημόσιο νωρίτερα, ακούσαμε τα ονόματα όλων των ενεργητών, είναι πράγματι τελείωτος ο κατάλογος, και είμαστε πολύ περήφανοι ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι από την Ήπειρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία κάναμε και διαθέσαμε έγιναν μόνο στην Ήπειρο, έγιναν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ήταν όλοι τους άνθρωποι φτωχοί και πολύ συνδέεται μόνοι τους. Δούλεψαν σκληρά κυρίως στο εξωτερικό και τις περιουσίες που δημιούργησαν τις έδωσαν στο σύνολό τους, τις προσέφεραν για να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία, γεροκομεία και άλλες συμμετοχικές δομές, αλλά και να προσφέρουν και να βοηθήσουν οικογένειες και ανθρώπους που με τη σημερινή ορολογία θα λέγαμε να γίνουν στις επόμενες επάνωτες κοινωνικά ομάδες. Θα αναφέρω τους σημαντικότερους από αυτούς, όπως τον Ευάγγελο Ζάπα, τον Γεώργιο Αμπέρο, την οικογένεια Σίνα, τον Γεώργιο Σάβρο, τον Ζωή Καπλάνη, τον Ιωάννη Βοβόλη, τον Μάνθο και Γεώργιο Ζάρη και τους αδελφούς των Σημάδες. Είναι σημαντικό, αγαπητοί μαθητές, να μάθετε όσο περισσότερο μπορείτε για τη ζωή και για το έργο όλων αυτών των ενεργητών. Ένα πολύ καλό βιβλίο είναι το Δημάτιο και Αποφύγων του Σημαίου Σχολή Σίγουρα Μεστάσιο Παπαστάντο, με τίτλο Υπηρώτες Εθνικοί Ενεργέτες, ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Και ένα πολύ καλό βιβλίο είναι και τη κυρία του Περιστατείου, που δεν θα είναι το δεύτερο του Περιστατείου, που επίση είναι θετικό και η ασκητική τη ευεργεσία στο φαινόμενο των υπηρετών ευεργετών, θεατρικό έργο Ζώη Καπλάνη. Εγώ θα πω λίγο για τους νοσημάδες, ένα και προσωπικό που σου είπαμε και τους νοσημάδες. Ήταν μια αδέρφια, έξι κορίτσια, έξι αγόρια και τρία κορίτσια. Τα έξι αγόρια πήραν τον λόγο της ελληνικάς. Δημιούργησαν τη ζωσινιά αδερφότητα, έκανα μια τεράστια περιουσία, με έδρα τον κόμπονο και τιμήσαν τις Ουκρανίες και έζησαν και πολλά χρόνια στην Όσα, όπου επίσης έκαναν πάρα πολλές δωρεές. Ανάμεσα στις πολλές αγαπητοί τους και τις προσφορές τους, ίδρυσαν το 1828 στα Γιάννηνα τη Ζωσινέα Σχολή, μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δομές της χώρας. Σε πέντε χρόνια θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της και οφείλουμε στην μνήμη των Ζωσιμαδών που την έφτιαξαν, αλλά και στην προσφορά της στην παιδεία και την παιδευτική ζωή του τόπου να είναι ο εορτασμός όσο πιο ατάξιος προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη σαν σύλλογος αρχίζουμε να κάνουμε τις πρώτες σκέψεις και μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με την Μητρόπολη, μαζί με το Δήμο μας, μαζί με το Κάκτιο, όπου είναι όλα τα αρχεία τα οποία σύντομα θα ψηφιοποιηθούν των μαθητών της Σημαίας Σχολής,